αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Το καινούριο σπίτι. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης δουλεύει σκληρά στο γραφείο του. Τι κάνεις, μπαμπάκα? Φτιάχνω ένα καινούριο σπίτι. Είναι πολύ μικρό. Είναι σπίτι για εξωτικά και νεράιδες. Όχι, αυτή είναι μακέτα. Το αληθινό σπίτι θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Α! Και αυτό είναι ένα σχέδιο του τι πρέπει να χτιστεί. Νομίζω πως κάτι λείπει, μπαμπά. Ορίστε. Η Πέπα σχεδίασε μια κούνια για να γίνει έξω από το σπίτι. Τέλεια! Θέλετε να πάμε στο καινούριο σπίτι? Ναι, σε παρακαλώ. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης πηγαίνει την Πέπα και τον Τζορτζ να δουν το σπίτι που χτίζει. Φτάσαμε! Μπαμπά, δεν βλέπω τίποτα. Ναι, γιατί η κατασκευή δεν άρχισε ακόμα. Σκάβει. Ήρθαν ο κύριος Σταύρος και οι φίλοι του. Ο κύριος Σταύρος είδε να χτίσει το καινούριο σπίτι. Δεν θα το χτίσεις εσύ, μπαμπά. Εγώ έκανα τη δύσκολη δουλειά. Ο κύριος Σταύρος απλώς θα ακολουθήσει τις οδηγίες μου. Γεια σας, κύριε Γουρουνάκη. Τι θα φτιάξουμε, πάρκινγκ, πισίνα, σταθμό πυράβλων? Ένα σπίτι. Μπορείτε να το χτίσετε ακριβώς έτσι, παρακαλώ, α? Αλλά μεγαλύτερο. Ο κύριος Γουρουνάκης θέλει ένα σπίτι. Θα είναι φτιαγμένο από άχυρο, α? Η ξύλα ή τούβλα, κύριε Γουρουνάκη. Τούβλα, παρακαλώ. Καλή επιλογή. Μην ξεχάσετε την κούνια. Είναι ανησυχής, Πέπα. Θα τη φτιάξουμε. Μπορώ να βοηθήσω? Και ο Τζορτζ θέλει να βοηθήσει. Εντάξει, Τζορτζ, μπορείς να βάλεις λίγο κονίαμα εδώ. Αυτό εδώ μοιάζει με υγρή λάσπη. Το κονίαμα είναι ένα ξεχωριστό είδος λάσπης που κολλάει τα τούβλα μεταξύ τους. Πέπα, θα ήθελες να βάλεις το πρώτο τούβλο? Ναι, σας παρακαλώ. Πολύ ωραία. Εγώ θα βάλω τα υπόλοιπα. Τα τούβλα πρέπει να είναι σε ευθεία και στο ίδιο ύψος. Βλέπετε? Και όλα σε γραμμές. Αυτό θα πάρει πάρα πολύ. Ναι. Θα τελειώσετε σήμερα? Όχι. Δεν χτίζεις σπίτι σε μία μέρα. Θα τελειώσουμε αύριο. Ωραία. Θα λέμε αύριο, κύριε Σταύρε. Γεια σας. Γεια. Ο Τζορτζ έβαλε τη λάσπη που κολλάει και εγώ έβαλα από πάνω το τούβλο. Ακούγεται πολύ συναρπαστικό. Τώρα κλείστε τα μάτια και κοιμηθείτε. Είναι πρωί. Η Πέπα και ο Τζορτζ ανυπομονούν να δουν το καινούριο σπίτι. Σχεδόν τελείωσε. Τώρα χρειάζεται επιθεώρηση. Ο κύριος Κουνέλης είναι ο επιθεωρητής των κτισμάτων. Πολύ ωραία. Μισό λεπτό. Δεν έχει τελειώσει. Τι? Ξεχάσατε την κούνια. Μου! Δεν την ξεχάσαμε. Ευχαριστούμε, κύριε Τάβρε. Τώρα είναι έτοιμο για να μείνουν οι νέοι γείτονες. Γείτονες? Ναι, Πέπα. Θα έχουμε νέους γείτονες. Ο κύριος Λύκος και η οικογένειά του θα μείνουν στο καινούριο σπίτι. Κοιτάξε, γουρουνάκια. Γεια σας, είμαι η Γουέντι Λυκάκη. Εγώ είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Ευχαριστούμε που χτίσατε το σπίτι μας, κύριε γουρουνάκι. Από τι είναι φτιαγμένο? Άχυρο, ξύλα. Είναι από τούβλα. Ας δούμε πόσο γερό είναι. Θα πάρω ανάσα και θα φυσήξω και... είναι πολύ γερό. Το δικό σας σπίτι από τι είναι φτιαγμένο, κύριε Γουρουνάκη? Τούβλα. Γι' αυτό ούτε να το σκεφτείτε. Α, μια κούνια. Αυτή ήταν δικιά μου ιδέα. Είναι πολύ καλή. Δοκίμασε κι εσύ. Μπορείς να με σπρώξεις? Όχι. Θα πάρω ανάσα και θα σε φυσήξω.